Ήταν από τις φορές που συναντηθήκαμε πριν από τα μεσάνυχτα, γιατί συνήθως συναντιόμαστε και μετά από τα μεσάνυχτα στις διαπραγματεύσεις, στις Βρυξέλλες και αλλού. Ο κύριος Σαπέν έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα όλο το προηγούμενο καιρό, και η Γαλλία και ο πρέσβητος Ολάντ και ο πρόεδρος Ολάντ, τον ευχαρίστησα γι' αυτό. Συζητήσαμε τη νέα περίοδο, ότι πρέπει να αλλάξει η ατζέντα προς μια αναπτυξιακή ατζέντα για να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, ότι τώρα πρέπει να δώσουμε και έμφαση στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το κράτος και πώς λειτουργεί, θα αντιμετωπιστεί η διαφθορά και θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Και νομίζουμε ότι, και οι δύο νομίζω ότι, αν αυτά τα επιτύχουμε, μετά από ένα χρόνο μπορούμε να μιλάμε μια αρκετά διαφορετική Ελλάδα που θα έχει επιστρέψει και στις αγορές και στην ανάπτυξη, να υπάρχει μια αίσθηση δικαιοσύνης σε αυτό το λαό, ότι τα ωφελήματα από την ανάπτυξη θα είναι για όλους και για όλες. Θέλω για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω τον κύριο Σαπέν για τη βοήθειά του, και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας στο μέλλον θα είναι όσο καλή ήταν και στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω στα ελληνικά. Vous aurez la gentillesse de traduire. Είναι μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με τον Ευκλήδη σήμερα. Είναι βέβαια ο Έλληνας υπουργός που συναντώ πιο συχνά στο πλαίσιο των συναντήσεων των Βρυξελών. Όπως ο ίδιος ανέφερε, πιστεύω ότι εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο. Δεν θα πω ότι έχουν τελειώσει οι δυσκολίες, ότι οι προσπάθειες του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τελειώσει. Όχι, πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο, την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων, της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και παραγωγής, και αυτό στα πλαίσια μιας νέας οικονομίας, μιας σύγχρονης χώρας που έχει τη θέση της στην Ευρώπη και το ευρώ. Πέρσι η μάχη που δόθηκε ήταν προς όφελος της Ελλάδας, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης. Και αυτό στόχο είχε να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αυτός ο αγώνας ανήκει στο παρελθόν. Το θέμα έχει κλείσει, έχει επιληθεί. Η Ελλάδα θα πρέπει να βρει τώρα τη θέση που της ανήκει, χάρη στον πολιτισμό και την ιστορία της, αλλά και τη γεωγραφική της θέση σε μια Ευρώπη που θα πρέπει να οθήσει την εμπιστοσύνη των λαών στην Ευρώπη. Και σε αυτό συνεργαζόμαστε με τον Ευκλήδη και με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Γάλλο Πρωθυπουργό που συνοδεύω σήμερα. Λοιπόν, παρακαλώ.